Ο κύριος Τάκης εκφράζει την αγανάκτησή του. Δεν φτάνει που το μεροκάματο δεν βγαίνει πια για κάποιον που ψήνει κάστανα στο κέντρο. Ακόμα και αυτό το πενιχρό εισόδημα, ορισμένοι προσπαθούν να το στερήσουν. 500 ευρώ καλείται να πληρώσει μετά από καταγγελία καταστηματάρχη. Ο Δήμος δεν μπορεί, δεν νομιμοποιείται, μου λέω. Πήρα τον πελατήδη και να μου δώσει μια άδεια χώρου εκεί πέρα, επειδή έχω ήδη άδεια, μου δώσει δεύτερη, όχι επίσημη, μια άδεια χώρου. Να μην με κυνηγάνε τουλάχιστον. Που δεν ενοχλώ κανένα. Κοιτάξτε που το έχω. Πάρτε το λιγάκι να δείτε. Εδώ. Και έχω θέμα. Να, τώρα 500 ευρώ. Πού δεν τα βρω. Να δουλεύω 2 χρόνια, 3 για να βγάλω 500 ευρώ. Πρόστιμο. Που μου βάλει αστυνομία. Και ήρθαν με πήραν λες και δεν ήμουν ο Ροχάμης. Το περιπολικό. Βέβαια. Και εδώ πέρα τέτοια ασυδοσία που υπάρχει. Τσιγκάνοι, αναρκωμανείς. Που γίνονται μπάχαλο εδώ πέρα, δεν πατάει η αστυνομία, ήρθαν να πέρουν εμένα. Ο ίδιος διαθέτει άδεια για την Πλάζ. Όμως, μέσα στο φθινόπωρο και το χειμώνα, σε ποιον θα πουλήσει κάστανα εκεί, στα ψάρια, αναρωτιέται, προσπαθώντας με χιούμορ να αμυνθεί στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εναντίον του. Γιατί και από το Δήμο ζητά προσωρινή άδεια εγκατάσταση στο κέντρο, όμως δεν του δίδεται. Εδώ με κυνηγάνε τα μαγαζά. Όπου πάω, με φέρνουν αστυνομίες, ορίστε 500 ευρώ πρόστιμο, να το. Να του, αν πάλι το παίρνει η κάμερα, 500 πρόστιμο, επειδή δεν είχα άδεια χώρου. Έχω άδεια, νάτι, που λέει γενική άδεια, που είμαι και συγκεκριμένο για την Πλάζ. Στην Πλάζ τα ψάρια δεν έχουν λεφτά, να τη άδειά μου, να πάρουν κάστανα, ούτε στο βουνό τα ορτίκια. Εδώ πέρα πρέπει να... Και όπου πάμε κυνηγάνε τα μαγαζά. Ο μικροπολιτής βρίσκεται σε απόγνωση, αναζητά σανίδα σωτηρίας, ώστε να συνεχίσει να κερδίζει το μεροκάματό του τίμια.